βρω ένα μποτάκι. Πολύ πρωινή αυτή η καλημέρα, ακόμα δεν έχω καταφέρει να ξυπνήσω, αλλά έπρεπε να πάω στο σούπερ μάρκετ να προμηθευτώ τα πράγματα για την εβδομάδα. Η ώρα είναι 8:30 και έχω ήδη επιστρέψει στο σπίτι, έχω κάνει ντουζάκι και ετοιμάζομαι να φύγω για να πάω πού αλλού. Πολύ σωστά φαντάζεστε όσοι είστε καιρό στο κανάλι, ετοιμάζω τα πράγματά μου για να πάω να δουλέψω από το αγαπημένο μου καφέ. Το να δουλεύω και εκτός σπιτιού είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ και με κρατάει πάρα πολύ παραγωγική. Συν ότι υπάρχει κάποιος να μου φτιάξει τον καφέ μου και ένα υπέροχο και χορταστικό πρωινό για να μην χάσω χρόνο. Ξεκινάω τρώγοντας τη σαλάτα συνήθως. Μετά τρώω πραγματικά μία μπουκιά από την ομελέτα και μία μπουκιά από το ψωμί για να μου πάρει λίγο την πείνα. Γιατί ήδη έχουν περάσει ώρες από την ώρα που έχω σηκωθεί και ξεκινάω κατευθείαν δουλειά γιατί έχω πάρα πολύ μοντάζ και κάπως έτσι καταλήγω αυτό το πιάτο να το τρώω μέσα σε περίπου 2 ώρες. Αρκετές ώρες αργότερα έχω επιστρέψει στο σπίτι, μόλις μπήκα. Φαίνεται έχω αφήσει εδώ τη σακούλα με το κλασικό γλυκάκι που παίρνω μία φορά την εβδομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και είχα πάρα πολύ ανάγκη να περάσω μία μέρα με τον εαυτό μου και αυτό ακριβώς θα γίνει σήμερα. Θέλω μία ήρεμη ημέρα μόνο με μένα και για μένα. Η μέρα εξελίχθηκε σε ηλιόλουστη γιατί ζούμε στην Ελλάδα και είναι πολύ λίγες ημέρες που δεν έχουμε ήλιο. Παρ' όλα αυτά δεν θα σας κρύψω ότι θέλω λίγο έτσι και τη συννεφιά και τον πιο μου το καιρό, έτσι κάπου να νιώθουμε λίγο το φθινόπωρο χειμώνα. Βέβαια μην ανυπομονώ γιατί θα έρθει θέλοντας και μη. Οπότε αυτή τη στιγμή, μια που καθόμουν αρκετές ώρες ακίνητη για να μοντάρω και επειδή σήμερα θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο σε περιποίηση, να κάνω έτσι το μπάνιο μου το μεγάλο, τα σκράπ μου, να βάλω τις κρέμες μου, να κάνω έτσι όλα αυτά, σκέφτομαι να πάω τώρα να κάνω ένα περπάτημα, όχι περπάτημα γυμναστικής, απλά να κινηθώ γιατί ήμουν πάρα πολλές ώρες ακίνητη στην καρέκλα και νιώθω πως έχω ανάγκη απλά να κινηθώ, όπως σας το λέω, να κάνω λίγα βήματα, να ξεπιαστεί το σώμα μου και επιστρέφοντας να συνεχίσω με όλα τα υπόλοιπα. Να χαλαρώσω, να καταφέρω να δω ένα επεισόδιο από μια σειρά που έχω ξεκινήσει, την οποία θα σας την πω στο επόμενο reset για να την έχω δει όλη, οπότε να δω τι γίνεται και τι review θα σας δώσω. Εννοείται πως θα έχω να κάνω και μικροδουλίτσες, να βάλω πλυντήρια, να μαγειρέψω, αλλά θα έχω αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα για μένα και ας ξαναμοντάρω και ας κάνω τέτοια πράγματα. Πάω να αλλάξω, φεύγω για περπάτημα, έτσι λίγο, μισή ώρα, 40 λεπτά, να ξεφύγει λίγο το βλέμμα μου από την οθόνη, πολύ βασικό αυτό για μένα, και να νιώσω το σώμα να κινείται. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό, αλλά τα ρούχα μου, ρούχα, πετσέτες, οτιδήποτε τέλος πάντων είχα άπλυτο, δεν χώρεσαν σε ένα πλυντήριο, οπότε θέλω γρήγορα να απλώσω το πλυντήριο που τελείωσε μόλις για να βάλω και το επόμενο και παράλληλα όσο έπαιζε αυτό έβρασα κοτόπουλο, έβρασα τώρα νερόβραστο, γιατί θέλω να κάνω μία σούπα σήμερα, την οποία κάπου είδα έτσι και την εμπνεύστηκα, αλλά εγώ θα την πειράξω γιατί αυτή που είδα δεν είχε κοτόπουλο. Εγώ όμως επειδή δεν μπορώ να τραφώ μόνο με νερό που έχει η σούπα και λίγη πατατούλα και λίγο καρότο και δεν σας λέω τι άλλο θα έχει γιατί θα το δείτε σε λίγο, λέω θα την κάνω λίγο μια παραλλαγή
Και θα βάλω και κοτοπουλάκι, το οποίο το έβρασα ώστε να το ξεψαχνίσω, έτσι pulled, σαν το pulled pork, pulled chicken, και να το ρίξω στη σούπα στο τέλος γιατί είναι βρασμένο. Αυτό θα γίνει τώρα ή θα το κάνω σε λίγο το μαγείρεμα αυτό για να τη φάω τη σουπίτσα κατευθείαν να μην κρυώσει. Δεν μπορώ να σας πω ότι ακόμα έχω κάτσει στον καναπέ να μην κάνω τίποτα, όχι. Όλο και κάποιες δουλειές έχω να κάνω, το να πλύνω πιάτα, πλυντήρια, σκουπισματάκι, τα γνωστά. Θα έρθει όμως και η ώρα του χαλαρώματος, τουλάχιστον κατάφερα να κάνω μπάνιο και να περιποιηθώ και να βάλω τις κρέμες μου και όλα αυτά που τόσο ήθελα, γιατί με το που γύρισα το περπάτημα δεν μπορούσα να περιμένω να κάνω την περιποίηση το βραδάκι, αφού ήμουνα που ήμουνα. Έπρεπε να τι κάνω εκείνη την ώρα. Τώρα μένουν μόνο αυτές οι δουλειές και μόλις τελειώσουν και αυτές οι δουλειές θα καταφέρω να κάτσω να χαλαρώσω. Θέλω να δω και άλλο ένα επεισόδιο από τη σειρά που ξεκίνησα χθες. Θέλω να διαβάσω λίγο βιβλίο. Εσύ είσαι βαριά. Μόλις θα γεμίσω την απλώστρα θα την βάλω κατευθείαν έξω σήμερα γιατί έχει ήλιο αυτή τη στιγμή. Δεν μου χτυπάει ακριβώς το μπαλκόνι το σημείο που θα βάλω την απλώστρα, αλλά δεν πειράζει. Και τη νύχτα θα δω τι θα την κάνω. Αλλά τώρα για την ώρα θα την αφήσω έξω. Όσο βράζει η σούπα μου, εγώ έχω ξεκινήσει να ξεψαχνίζω το κοτόπουλο, το ήδη βρασμένο, το οποίο, όπως σας είπα, θα το βάλω στο τέλος αφού έχω σβήσει τη σούπα, γιατί δεν θέλω να βράσει καθόλου, είναι τελείως βρασμένο, θέλω απλά να ανακατευθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Άπλωσα και το δεύτερο πλυντήριο, όσο βράζει η σούπα μου. Είναι σχεδόν έτοιμη, θέλω πολύ λίγο ακόμα να μαλακώσουν οι πατατούλες και το σέλερι. Πολύ λίγο, 2-3 λεπτάκια. Ρίχνω και το κοτόπουλο και τέλος. Να ξέρετε, δεν θέλω να την κάνω βελουτέ. Αν θέλετε όμως να την κάνετε ακόμα πιο πηχτή, αν και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, ειδικά αν ρίξετε το κοτόπουλο, μπορείτε πάρα πολύ απλά να πάρετε το 1/3 της, να το βάλετε στο blender, να το χτυπήσετε και να το ρίξετε μέσα, να ανακατευτεί, απλά θα τη δέσει περισσότερο και θα γίνει πιο πηχτή. Είναι όμως καταπληκτική. Η ώρα είναι 6 παρα 5 και εγώ νιώθω εδώ και ώρα ότι είναι 8.30. Τι πράγμα και αυτό που νυχτώνει νωρίς, παρόλα αυτά ο ουρανός ήταν φανταστικός πριν από λίγο. Μέχρι να γίνει η σούπα, λέω να σας δείξω κάποια πράγματα που έχω πάρει εδώ από Ζάρα, φαίνονται κάμποσα. Να θυμίσω στους παλιούς και να μάθουν καινούργοι πως είμαι 99% online shopper, δεν μπορώ τα μαγαζιά, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ειδικά μαγαζιά όπως είναι τα Ζάρα, H&M, Pull & Bear που έχουν πάρα πολύ κόσμο, που δεν μπορώ μέσα σε ένα κατάστημα χάνομαι να βρω οτιδήποτε, αλλά το κυριότερο μου θέμα που με βολεύει το online είναι ότι θέλω να πάρω φούστα, πηγαίνω στα φίλτρα και βάζω ρούχα, φούστες,
και βλέπω όλες τις φούστες. Ενώ στο κατάστημα είναι τι θα έχει το κατάστημα, τι θα του έχει μείνει, αν θα του έχει μείνει νούμερο. Και κυρίως μπορεί μία φούστα να είναι στη μία μεριά του καταστήματος, η άλλη να είναι στην άλλη μεριά, να μην τη δω. Και επειδή συνήθως θέλω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, δυσκολεύομαι να πηγαίνω απλά να χαζεύω και να κάνω γύρω-γύρω στο κατάστημα. Συν ότι δεν έχω και χρόνο, συν ότι δεν με βολεύει καθόλου τα δοκιμαστήρια και όλη αυτή η κατάσταση εκεί. Οπότε τι κάνω, παραγγέλνω. Σε αυτή την παραγγελία έβαλα πολλά πράγματα, τα οποία δεν θα τα χρειαστώ όλα. Θεωρώ ότι κάποια θα τα επιστρέψω σίγουρα. Αλλά λέω, ας τα παραγγείλω να τα δοκιμάσω με την ησυχία μου σπίτι και η επιστροφή, να ξέρετε, στα Ζάρα κοστίζει 3 κάτι. Αλλά αν σκεφτώ τη βενζίνη που θα χαλούσα για να πάω κάπου και ενδεχομένως και το πάρκινγκ, αν πήγαινα ας πούμε στο Mall ή στο Golden Hall, είναι μία ή άλλη. Εσύ είναι όλα τα πλεονεκτήματα που δουλεύουν την ησυχία μου στο σπίτι και όλα τα προηγούμενα που σας είπα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω. Άνοιξα λίγο τις δύο κούτες και είδα ότι μου λείπουν 3 τεμάχια που πρέπει να έρχονται σε άλλη αποστολή και δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν πειράζει, θα σας δείξω τώρα αυτά και σε επόμενο βίντεο θα δούμε και τα άλλα. Το κακό είναι ότι στην άλλη αποστολή είναι το μόνο χρώμα που παρήγγειλα, ροζ δηλαδή, γιατί προσπαθώ να βάλω λίγο χρώμα στη ζωή μου. Τέλος πάντων, δεν θα τα δοκιμάσω τώρα, αλλά θα σας τα δείξω όλα. Ξεκινάω από αυτήν εδώ την μπλούζα, την οποία ανάθεμα και αν θα την καταλάβετε την άνοιξα. Λοιπόν, αυτή εδώ η μπλούζα είναι μπλούζα που έρχεται εδώ, αυτό έρχεται και γυρίζει κάπως, υποτίθεται, και κάθεται εδώ στους ώμους. Πρέπει να τη δοκιμάσω οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Ακριβώς, δηλαδή φαίνεται το πάνω όσο είναι και το κάτω. Και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι παίζει. Αυτή την ήθελα πάρα πολύ, γιατί έχω και ένα πρόβλημα, το συζητούσα με τη Μαργαρίτα. Με τις μπλούζες, δεν μπορούμε να βρούμε μπλούζες. Δεν βρίσκουμε μπλούζες, δεν ξέρω. Αν θέλετε να μου προτείνετε κάποιο κατάστημα, όχι να κάνει 50 ευρώ και 60 ευρώ η μπλούζα, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα παντελόνι, το οποίο δεν ξέρω αν με τρελαίνει το υφασμά του, αλλά είναι... Τι είναι αυτό, καλέ? Καλέ, καλέ, ο Χριστός και η Παναγία. Είναι τεράστιο! Δεν το πιστεύω. Αυτό το παντελόνι λέει... Small. Ναι, λέει small. Το ίδιο έπαθα και στο προηγούμενο. Και είναι τεράστιο. Δεν παίζει να μου κάνει αυτό. Πήρα ένα μαύρο απλό medium. Ήταν τεράστιο. Λέω, θέλω σίγουρα small. Πήρα σε άλλο τύπο. Γιατί πας, μην πάρω ολομαυρό. Πάρω με τη ρίγα. Small. Και αυτό, τι είναι αυτό. Θέλω σίγουρα extra small. Μου φαίνεται ότι όλη η παραγγελία θα γίνει επιστροφή. Λοιπόν, πήρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο παντελόνι και αυτό το πήρα small, το οποίο είναι ένα cargo τύπου, αλλά είναι πιο παντελονέ, με δικιά του ενσωματωμένη ζωνούλα. Θα το δοκιμάσω, θέλω να πιστεύω ότι θα το κρατήσω, μας και κρατήσω κάτι, θυμάστε ότι μου αρέσει και το χακί. Πήρα μια φόρμα που ειλικρινά είναι τόσο ωραία και έκανα το λάθος και την πήρα medium, γιατί την θέλω φαρδιά, απλή, γκρι, με λάστιχο πάνω και λάστιχο και κάτω. Αλλά όσες... Α, καλή φαίνεται, ίσως και να μου κάνει. Την ήθελα φαρδιά, απλά όσες Ζάρα φόρμες medium έχω αυτή τη στιγμή δεν μου κάνουν στη μέση, μου πέφτουν, γιατί εδώ είμαι αρκετά μικρούλα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αν βάλω τα χέρια μου, από το χέρι φαίνεται, σχεδόν ενώνονται. Πήρα μία ζωνούλα, τίμια, 25 ευρώ, φαίνεται ωραία. Απλή, γιατί συνήθως και στις ζώνες εγώ που τις φοράμε εδώ, νάτο, θέλω και άλλη τρύπα. Δεν μου φτάνουν οι τρύπες που έχει μόνο του. Δηλαδή, πρέπει να μπει αυτό εδώ. Και φοράω και το φούτερ τώρα και το πατάω. Οπότε αυτό θα χρειαστεί να μου κάνει κάποιος. Νομίζω έχω μηχάνημα να κάνω τρύπα, αλλά τουλάχιστον είναι ok η ζώνη, ωραία. Πήρα ένα τοπάκι τύπου χάτλερ κόψιμο με παγέτα, βραδινό, εξόπλατο που δένει πίσω από το λαιμό, βελουτέ με παγέτα, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω γιατί το πήρα, καθώς δεν βγαίνω ιδιαίτερα βράδυ, αλλά για αυτή τη μία-δύο περιπτώσεις που θα τύχει να βγω, δεν έχω ρούχα.
Αυτά έχουν οι αλλαγές του βάρους και επειδή δεν θα ξαναπάω ποτέ στα 50 κιλά, δεν θέλω, κάποια ρούχα δεν μου κάνουν με τίποτα. Λοιπόν, όσο και σας φανεί περίεργο, πήρα γόβες. Δεν είχα μία απλή κλασική μαύρη γόβα, έχω τόσα πολλά παπούτσια, πραγματικά τόσα πολλά παπούτσια και δεν είχα μία ωραία γόβα. Χωρίς φιάπα, γιατί δεν είναι μόδα τώρα η φιάπα, πάρα πολύ ωραία δεν είναι. Για να τη φορέσω λίγο. Εδώ άμα μου κάνει κιόλας. Α, πολύ ωραία. Δεν φαίνεται. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά το χρειαζόμουν. Δεν ξέρω πού θα βγω με τη γόβα. Ειλικρινά δεν ξέρω πού θα βγω με τη γόβα. Θα τη φορώ μέσα στο σπίτι όμως θέλω, αλλά δεν γινόταν να μην έχω μία κλασική μαύρη ωραία γόβα. Δεν γινόταν. Αυτά από αυτή την κούτα. Θεέ μου. Και πάμε στην επόμενη. Που έχω πάρει κι άλλο ένα παπούτσι, οπότε αυτή τα έβαλα, τα έβαλα. Ας ξεκινήσω από το παπούτσι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Από πέρυσι προσπαθώ να βρω ένα μποτάκι τύπου Chelsea Boots, το οποίο να κάθεται ωραία εδώ, στο δέσιμο, στον αστράγαλο. Είχα δοκιμάσει να πάρω με λίγο πάτο αρκετό. Είχα δοκιμάσει πέρυσι να πάρω ένα από τα Zara πάλι, το οποίο, λοιπόν αυτό είναι, ωραίο φαίνεται. Αλλά και το περσινό φαινόταν ωραίο, αλλά όταν το φόρεσα ήταν υπερβολικά στενό. Πάνω. Δεν μου κόβε το πόδι, δεν μπορούσα. Όχι να το φοράω με από μέσα παντελόνι, ούτε κατά διάνοια δεν καθότανε. Έχει και άλλο χαρτί για να δοκιμάσω. Μόνο τα παπούτσια θα δοκιμάσω όπως καταλαβαίνετε. Τα υπόλοιπα ρούχα θα τα δοκιμάσω και όποιο δω ότι κάθεται ωραία θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή το link. Για να δω, δεν είμαι σίγουρη. Να το δω στον καθρέφτη. Αυτό τουλάχιστον είναι κοντά. Θα έρθω λίγο πιο κοντά. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον είναι, έχει λάστιχο εδώ στο πλάι. Οπότε το περπατάς πολύ πιο ωραία. Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσω. Είμαι εδώ στον καθρέφτη να το δω. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστεύω. Θα το κρατήσω. Θα σας βάλω το link γιατί ήταν και πάρα πολύ φθηνό. Θυστε να δω. Το είχε τώρα στις εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν θα έχει ακόμα έκπτωση. Από 69,95 το πήρα 39,95. Θα βάλω το link αν υπάρχει και αν το βρείτε ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ελαφρύ. Γιατί εγώ σε στυλ μποτάκι έχω τα κλασικά, τα Dr. Martens, τα οποία είναι πάρα πολύ βαρύ παπούτσι, δεν είναι για να περπατήσεις δηλαδή αρκετά. Αυτό είναι φανταστικό και το τακούνι του είναι 6 εκατοστά, που εγώ που είμαι 1,55, ας γίνω 1,61 κάπως. Έτσι μια φορά. Λοιπόν, και πήρα και μία μπλουζίτσα. Κλασική, απλή, πουλοβερέ, ζεστούλι, γκρι, που κάτι με ενοχλεί τώρα, το βλέπω να διαφανίζει και θα εκνευριστώ. Δεν είναι όπως το περίμενα. Και είναι φαρδί. Ενώ εγώ το θέλω στενό εδώ, γιατί δεν είμαι στενή. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω, μάλλον θα πάει πίσω αυτό, τη βλέπω τη δουλειά. Δεν πειράζει. Και εδώ έχω, ναι, τα καθημερινά, γιατί αν δεν βάλεις ένα τέτοιο μες στο σπίτι, παιδιά, αυτό μπορεί να είναι φανταστικό. Είναι ένα απλό φουστάνι που το φοράς ή με τη γόβα ή με το με πέδιλο, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα να φοράω πέδιλο, είτε χωρίς καλσόν είτε με καλσόν, μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω με πέδιλο. Εντάξει, έχω πάρει από τώρα το χριστουγεννιάτικό μου το ρούχο. Θα βγω κάπου να πάω, αυτό, να ξέρετε, πάει πάρα πολύ ωραία και με καλσόν και σκούρο καλσόν, οπακοριακά. Και με το μποτάκι, πάρα πολύ ωραίο για να πας έτσι να νιώσεις λίγο παγκέτα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, με μποτάκι για να το κατεβάσει και να πας σε βόλτα στο κέντρο, φαγητό, όχι 3 το μεσημέρι, 9 το βράδυ για φαγητό όμως μπορείς να πας. Λοιπόν, αυτά είχαν αυτές οι δύο παραγγελίες. Αυτό επίσης ήθελα να το πάρω small, είχε τελειώσει, το πήρα medium. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να μου είναι λίγο φαρδί, αλλά επειδή είναι το στυλ του τέτοιο, μπορεί και να μην το ενοχλεί, να είναι ωραίο.
Όπως και να έχει, θα τα δοκιμάσω και αυτά που είχαν από όλα την καλύτερη εφαρμογή θα σας τα βάλω με link στο description box, αν θέλετε να μπείτε, να τα δείτε, να τα πάρετε. Θα σβήσω τη σούπα μου, θα κάτσω επιτέλους να ξεκουραστώ, έχω πλύνει τα πάντα. Κουζίνα λάμπει, έκανα όλη τη λάτζα, δεν άφησα τίποτα παρά μόνο τα δύο σκεύη που έχω, το κοτόπουλο μέσα και τη σούπα. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μαζεύονται πολλά για να κάτσω επιτέλους να χαλαρώσω ένα διωράκι, να διαβάσω, να δω ένα επεισόδιο και αργότερα να φάω και να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ και όλα αυτά. Αυτή ήταν η μερούλα μου ήσυχη στο σπίτι και ελπίζω να σας άρεσε και ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα της σούπας και να την κάνετε και να μου γράψετε σχόλια παρακαλώ σε αυτό το βίντεο πώς σας φάνηκε. Σας κάνω και ένα κοντινό εδώ για να δείτε λίγο την υφή της. Και της δίνουμε 5 λεπτά και το πολύ ακόμα για να δούμε πώς θα γίνει μόλις δείξω και το κοτόπουλο. Πω πω, είναι φανταστική. Και μπορείτε τώρα να ρίξετε ή πιπεράκι φρέσκο ή μπούκοβο. Εγώ τώρα θα βάλω λίγο πιπέρι. Αλάτι άλλο δεν θα βάλω, ό,τι είχα βάλει στην αρχή. Πω πω, παιδιά, είναι όνειρο. Κάτσε μη καώ. Α, δεν μπορώ να τη δείξω εδώ, θα σας τη δείξω από πάνω γιατί αλλιώς θα τα κάνω μαντάρα. Εντάξει, είναι ένα όνειρο, πραγματικά όνειρο. Λοιπόν, θα βάλω και σε τάπερ να πάρω στο γραφείο τη Δευτέρα. Πώς θα γίνει αυτό, μην με ρωτήσετε. Θα γίνει, τι την μαγείρεψα τσάμπα, θα μαγειρεύω και άλλα φαγητά. Λοιπόν, για να δοκιμάσω να δούμε και λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι οκ. Okay. Το πιάτο και πιο πολύ. Περιμένετε. Αυτό. Φανταστική. Πω πω, φανταστική, φανταστική και δεν είχα ξανακάνει λευκή σούπα. Λοιπόν. Σας χαιρετώ. Να πάω να κάτσω, να βάλω το επεισόδιο μου, να δω να την απολαύσω. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε μαζί έτσι μία λίγο κάπως έστω φθινοπορεινή μέρα. Τουλάχιστον ξεκίνησα να φοράω κάτι μακριμάνικο. Κάτι είναι και αυτό. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Δεν ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe. Με στηρίζετε πάρα πολύ. Ένα σχόλιο αν θέλετε να μου πείτε το οτιδήποτε ή να σας λύσω κάποια απορία. Και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Φιλάκια. Thank you.